Αμέτρητες εικόνες, αμέτρητες επιλογές, αμέτρητα και τα χαρούμενα πρόσωπα. Κάθε γωνιά της Ελλάδας κρύβει και μία έκπληξη. Η Λάρισα είναι ένα σύγχρονο αστικό κέντρο που έχει αφουγκραστεί τους ρυθμούς της νέας χιλιετίας. Οι πεζοδρομήσεις, η εκμετάλλευση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της και η εμπορική ανάπτυξη είναι κάποια μόνο από τα έργα που έγιναν για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Σήμερα οι κάτοικοί της έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους και μας παροτρύνουν να τους επισκεφτούμε. Έχει καλή νυχτερινή ζωή, έχει ωραίες γυναίκες πάνω απ' όλα, αυτά τα δυο βασικά. Πάντα συνήθως όλοι οι φοιτητές που έρχονται βγαίνουν έξω και συνήθως είναι από χωριά, από άλλες πόλεις που δεν έχουν τόσο νυχτερινή ζωή. Ερωτεύονται τη νυχτερινή ζωή. Πάντα τους αρέσει η διασκέδαση της Λάρισας. Υπάρχει το Φρούριο. Υπάρχει ο ποταμός Πηνιός. Υπάρχει το αρχαίο θέατρο. Λίγα είναι. Ξεχάστε λοιπόν όσα γνωρίζατε για τη Λάρισα και αφήστε την να σας παρασύρει στους δικούς της ρυθμούς. Μοναδικό μελανό σημείο, η κίνηση στους δρόμους. Και αυτή όμως αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τη Λάρισα, αλλά και να αποφύγετε την πολλή κίνηση των δρόμων, είναι με το ποδήλατο. Επισκέπτες και κάτοικοι της Λάρισας μπορούν να απολαύσουν μία βόλτα στο πάρκο Αλκαζάρ. Ο τεράστιος αυτός πνεύμονας πρασίνου βρίσκεται στην άκρη της πόλης και διασχίζεται από τον ποταμό Πηνιό. Δεν πρόκειται για οφθαλμαπάτη. Μέχρι και ελεύθερα άλογα συναντάς εδώ. Και αν μετά από όλα αυτά δεν χόρτασε το μάτι σας εικόνες, μην απογοητεύεστε. Σε ένα εντυπωσιακό κτίριο στεγάζεται το Μουσείο του Γεωργίου Κατσίγρα, η δημοτική πινακοθήκη της Λάρισας με άλλα λόγια. Παθιασμένος με την ελληνική ζωγραφική, ο γεννημένος στη Λάρισα διάσημος χειρουργός δημιούργησε συλλογή 750 έργων των σημαντικότερων δημιουργών της περίοδου 1850 έως 1950. Η επίσκεψη στην πινακοθήκη όμως επιφυλάσσει και άλλη μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτά είναι τα προσωπικά έπιπλα του Ερίκου Σλίμαν. Ο κύριος Κατσίγρας τα ανακάλυψε το 1955 σε παλαιοπολείο της Αθήνας, τα αγόρασε και τα χρησιμοποίησε στο ιατρείο του. Κάτω από την Ακρόπολη της Λάρισας αναστηλώνεται αυτό το διάστημα το αρχαίο θέατρο της πόλης, χωρητικότητας τουλάχιστον 10.000 ατόμων. Το θέατρο αυτό χρονολογείται στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., στα χρόνια του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του 5ου. Αφαιθείτε λοιπόν στα χέρια τούτης της ζωντανής πόλης και εκείνη θα σας μάθει να ζείτε. Να ζείτε όμως πραγματικά.